Διήμερη επίσκεψη στο νομό Κεφαλονιάς στις 3 και 4 Σεπτέμβρη πραγματοποίησε ο Νίκος Μωραΐτης, βουλευτής του νομού Ετωλοκαρανίας του ΚΚΕ. Στη διάρκεια της επίσκεψης περιόδευσε σε εργασιακούς χώρους και υπηρεσίες και συζήτησε με εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στο Αργοστόλι και το Λιξούρι. Την πρώτη μέρα της περιοδίας του επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου, καθώς και το Ματζαβινάτιο Νοσοκομείο στο Λιξούρι και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενοι, καθώς και τη γενικότερη τραγική κατάσταση που επικρατεί και στα δύο νοσοκομεία του νομού, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και από τους διοικητές κυρίους Νίκου Βιβλάκη και κύριο Δημουλιό. Η έλλειψη σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, τα μεγάλα προβλήματα στις υποδομές, όπως αντισεισμική θωράκιση των νοσοκομείων, τεχνολογικός και κτηριακός εξυγχρονισμός των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των αγροτικών ιατρείων του νομού και άλλα, καθώς και το κλείσιμο της παθολογικής κλινικής στο Ματζαβινάτιο και η μη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου κυριάρχησαν στην επικοδομητική συζήτηση που έγινε. Στη συνέχεια, ο βουλευτής του ΚΚΕ επισκέφθηκε το κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λιξούρι, όπου συζήτησε με το προσωπικό αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο δύσκολο έργο που επιτελεί. Ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, οικονομικά και άλλα προβλήματα των πυροσβεστών, εξυγχρονισμός και επικαιροποίηση των σχεδίων πολιτικής προστασίας, ενώ ανέπτυξε συνοπτικά τις θέσεις του κόμματος για την πυρασφάλεια και τη δασοπροστασία. Η πρωινή περιοδία έκλεισε με επίσκεψη του βουλευτή στην υπηρεσία του τομέα αποκατάστασης σεισμοπλήκτων στο Λιξούρι. Ο τομέας αποκατάστασης σεισμοπλήκτων έχει πάνω από 2.500 άδειες επισκευής κτηρίων και 150 ανακατασκευές και έχει ήδη επιφορτιστεί με την ευθύνη έκδοση αδειών επισκευής των σεισμόπληκτων σχολικών κτηρίων και των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές στη Βόρεια Κεφαλονιά και Ιθάκη και από τις πλημμύρες του 2015. Ο μεγάλος αυτός όγκος εργασίας καλύπτεται από την προϊσταμένη, η οποία είναι η μοναδική υπάλληλος του τομέα. Επικουρικά το έργο καλύπτεται από μηχανικούς κυρίως από τον τομέα πατρών και σε μικρότερο βαθμό από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των νομών Ηλίας και Μεσσηνίας. Έγινε αναλυτική συζήτηση για την πορεία της αποκατάστασης των ιδιωτικών αλλά και των δημόσιων κτηρίων καθώς και τα προβλήματα της υπηρεσίας όπως έλλειψη προσωπικού στελέχωση της υπηρεσίας και άλλα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο κ. Μωραΐτης συναντήθηκε με διευθυντές σχολείων, της Παλικής, την Ελμική και εκπροσώπους γονέων και κηδεμόνων. Στη συνάντηση συζητήθηκε η τραγική κατάσταση που επικρατεί στα τσακισμένα σχολεία της Παλικής, αλλά και όλου του νομού και κυρίως η αδικαιολόγητη κολυσιεργή από την πλευρά κυβέρνησης, περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και Δήμου, τόσο στην αποκατάσταση των σεισμόπληκτων σχολείων, όσο και στη διαδικασία δρομολόγησης της κατασκευής νέων σχολικών συγκροτημάτων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως έχουν προτείνει οι φορείς των εκπαιδευτικών και των γονέων Γενικό Λύκειο Λιξουρίου, Δεύτερο Γυμνάσιο Αργοστολίου, Τρίτο Γυμνάσιο Αργοστολίου, Γυμνάσια Λύκεια Μεσοβουνίων και Πάστρας, Δημοτικού Σχολείου στη Λακύθρα, Νηπιαγωγεία και άλλα. Τονίστηκε ιδιαίτερα επίσης από όλους τους παρευρισκόμενους ότι η παραπάνω δραματική κατάσταση στη σχολική στέγη σε συνδυασμό με την περικοπή τμήματων με λιγότερους μαθητές που προβλέπει ο νόμος και η λειτουργία τέτοιων πολυμελών τμήματων μέσα στα κοντέινερ δημιουργεί μια εκρηκτική κατάσταση που αναιρεί κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια και διαδικασία και που δεν είναι δυνατόν να την ανεχθούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Ο βουλευτής του κόμματος, αφού επεσήμανε ότι αυτή η τραγική κατάσταση σμπαραλιάζει την κυβερνητική προπαγάνδα που εξελίσσεται κάθε αρχή της σχολικής χρονιάς περί ομαλοποίησης των προβλημάτων και ιδιαίτερα τώρα που μιλά για έξοδα από τα μνημόνια, δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και να πάρθουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η νέα σχολική χρονιά να εξελιχθεί με τις όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες. Τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του, ο βουλευτής του κόμματος επισκέφθηκε την πυροσβεστική υπηρεσία στην πόλη του Αργοστολίου και συνομίλησε τόσο με τους εργαζόμενους πυροσβέστες, όσο και με τη διοίκηση του κλιμακίου. Στη συζήτηση αναδείχθηκαν τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, όσο και τα προβλήματα που έχουν σχέση με το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας γενικότερα, αλλά και στο νομό, την πρόληψη κλπ. Ο κ. Μωραΐτης τόνισε ότι το πυροσβεστικό σώμα παίζει ένα σοβαρό κοινωνικό ρόλο
και ότι το κόμμα αγωνίζεται για να θεσπιστεί ως βαρύ και ανθυγιεινό το επάγγελμα του πυροσβέστη για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του για ενίσχυση του με προσωπικό κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και για αυξήσεις στους μισθούς. Τόνισε επίσης ότι είναι απαράδεκτο την ώρα που υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό να παραχωρούνται πάνω από 30 περίπου πυροσβέστες στο νομό για το αεροδρόμιο της Φραπόρτ, λόγος για τον οποίο αναγκάστηκαν σε υποχρεωτική μετακίνηση πυροσβέστες από άλλες περιοχές. Ανέφερε επίσης ότι το ΚΚΕ είναι υπέρ της πλήρους αποστρατικοποίησης του πυροσβεστικού σώματος και της μετατροπής του σε πολιτική διοικητική υπηρεσία του κράτους στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής αποστολής με αρμοδιότητες στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, των διασώσεων και την πρόληψη και πυροπροστασία. Στη συνέχεια, ο κύριος Μωραήτης επισκέφθηκε την αστυνομική διεύθυνση, όπου περιόδευσε στους εργασιακούς χώρους.